Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Πάμε στη Λίμνο. Θα συναντήσουμε ένα μεγάλο μπασκετμπολίστα, τον Μανώλη Παπαμακάριο. Θα μας εξηγήσει τι κάνει εκεί. Σύντομα κοντά σας. Αγαπητοί μου φίλοι, πάμε στη Λίμνο να δούμε μια προσπάθεια από κάποιον μεγάλο αθλητή. Έχουμε στη γραμμή μας τον Βασίλη Γκρέτσι και τον Μανώλη Παπαμακάριο. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα από τη Λίμνο. Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας ένα σπουδαίο Έλληνα αθλητή του μπάσκετ, τον Μανώλη Παπαμακάριο. Σίγουρα είναι γνωρίσιμο σε πάρα πολλούς από εσάς, από τους φίλους που μας παρακολουθούν. Αρκεί να θυμίσουμε ότι έχει περάσει από το Περιστέρι, από τον Ολυμπιακό, που ήταν και αρχηγός, από μεγάλες ισπανικές ομάδες, από την ελληνική ομάδα και τώρα πια βρίσκεται στη Λίμνο. Έχοντας αναλάβει τις ακαδημίες μπάσκετ που άφησαν παρακαταθήκη η ομάδα του Ιφέστου όταν αγωνίστηκε στη Basket League για 2 χρόνια. Και είναι εδώ μαζί μας να μας πει τι ακριβώς γίνεται εδώ στο νησί. Πολύ ωραία. Θα δώσω το λόγο σε εσένα, Άγγελε, και θέλω να κάνω 2 ερωτήσεις εγώ στο Μανώλη. Μας πει καταρχήν πώς ξεκίνησαν οι ακαδημίες μετά την απαγόρευση λόγω COVID, αν υπάρχει προσέλευση και ποιο είναι το πλάνο. Μανώλη, σας ακούμε. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που βρίσκομαι μαζί σας. Εμείς μετά από 6 πολύ δύσκολους μήνες λόγω του COVID, κάναμε την επανέναρξη των προπονήσεών μας με βάση τα αυστηρά πρωτόκολλα και γενικά πρωτόκολλα που ισχύουν από το Υπουργείο Υγείας. Η προσέλευση των αθλητών μας είναι σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα, σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα. Δίνουμε μεγαλύτερη βάση στο να είμαστε όλοι υγιείς, ώστε να μπορούμε να απολαμβάνουμε και να χαιρόμαστε αυτό που αγαπάμε, που δεν είναι άλλο από τα 2 αθλήματα που καλλιεργεί ο σύλλογός μας, το μπάσκετ και το βολί. Πολύ σημαντικό αυτό. Πριν δώσω το λόγο σε ένα, να μας πει ο Μανώλης ένα event που ετοιμάζεται για μέσα Ιουλίου. Ένα event που είναι σπάνιο για μια παραμεθόρια περιοχή. Τι ακριβώς θα κάνετε, Μανώλη? Είναι η πρώτη φορά που το αναφέρουμε δημόσια. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που το κάνουμε μέσα από το κανάλι σας. Στις 16, 17 και 18 Ιουλίου έχουμε σχεδιάσει το πρώτο North Aegean 3-on-3 Basketball by Hephaestus Λίμνο. Είναι ένα μεγάλο event με πολλούς καλεσμένους. Θα στηθεί ένα γήπεδο στο παλιό λιμάνι της Μύρινας και όλα τα παιδιά, αλλά και όσοι βρίσκονται οποιαδήποτε ηλικία, θα μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό το event. Θα έχουμε καλεσμένους όπως ο Κούστας Τζαζαρής, ο Γιάννης Κουρούσης και άλλες εκπλήξεις. Είναι ένα πολύ μεγάλο event, ξεπερνάει τα όρια του νησιού και νομίζω ότι δεν θα μπορούσαμε να το πετύχουμε αυτό χωρίς τη στήριξη του Δήμου, της περιφέρειας αλλά και πολλών ιδιωτών που μας βοηθάνε ώστε να πετύχουμε αυτό το όνειρο. Είναι μια διοργάνωση που θέλουμε να γίνει θεσμός και πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε και θα ακουστεί το νησί της Λίμνου σε όλη την Ελλάδα και γιατί όχι και στο εξωτερικό. Γιατί όχι. Πρέπει να τα καταφέρετε. Σε ακούμε, Βασίλη. Άγγελε, εσύ κάποιες ερωτήσεις που θες να κάνεις? Ναι, φυσικά. Φυσικά θα κάνω. Καταρχάς, χαίρομαι πολύ που έχω μαζί μου στην τηλεφωνική μου σύνδεση ένα μεγάλο αθλητή που τίμησε τη φανέλα της εθνικής ομάδος. Μανώλη, αρχικά πώς πήρες την απόφαση να μείνεις στη Λίμνο? Δεν ήταν δύσκολο εδώ στο να μείνω στη Λίμνο. Είναι η τρίτη χρονιά που βρίσκομαι εδώ. Τα 2 πρώτα χρόνια ήμουνα και συνεργάτης του κ. Μανολόπουλου στην επαγγελματική ομάδα του Ιφέστου Λίμνου και υπεύθυνος στις υποδομές της ομάδας. Αυτή τη στιγμή οι υποδομές της ομάδας αριθμούν γύρω στα 220 παιδιά στο μπάσκετ, στα 60 στο βολέι και νομίζω ότι η αγάπη που έχω πάρει όλα αυτά τα 3 χρόνια αλλά και ο σεβασμός στο πρόσωπό μου απέναντι και από τα παιδιά και από τους γονείς που εμπιστεύονται τα παιδιά σε εμάς, ήταν ο κυριότερος λόγος που με έκανε να αποφασίσω να συνεχίσω αυτό που έχω ξεκινήσει. Έχω δει ότι στο νησί υπάρχει αγάπη και όραμα για αυτό που γίνεται και νομίζω ότι μεγαλύτερο εφόδιο από αυτό δεν μπορεί να υπάρχει. Είδα ότι μέσα από την προσπάθεια που κάνουμε τα παιδιά συνεχίζουν να ονειρεύονται, κάνουν όνειρα βασιλικά. Και νομίζω ότι είχα χρέος τουλάχιστον να φτάσω σε αυτά τα παιδιά να παραμείνω και να συνεχιστεί αυτό το έργο. Είναι νομίζω μια καινούργια πρόκληση για σένα. Είναι μια καινούργια πρόκληση. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να αφήσει το στίγμα σου στον χώρο του μπάσκετ. Είναι ένα στο επαγγελματικό κομμάτι, αλλά είναι και άλλο στο τομέα των υποδομών. Mm-hmm. Που έχει την
ικανοποίηση της δημιουργίας μέσα από τις αγαρμίες. Νομίζω ότι η αίσθηση του να βλέπεις τα παιδιά να βελτιώνονται όχι μόνο μπασκετικά αλλά και σαν άνθρωποι να βελτιώνονται στη ζωή τους και να τους δίνουν σε πόδια όχι μόνο μέσα στο γήπεδο αλλά και για τη ζωή τους, το πώς θα συνεργάζονται, το πώς θα πειθαρχούν, το πώς θα κοινωνικοποιούνται. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτές είναι οι βασικές αρχές και του συλλόγου και πορευόμαστε με αυτές. Νομίζω ότι σε ένα-δύο χρόνια αυτή η προσπάθεια θα αρχίσει να αποδίδει τους πάντες. Μακάρι, μακάρι. Μίλησέ μας για τις ακαδημίες, τα παιδιά, τις ηλικίες και τους στόχους σου. Η ακαδημία σου ξεκινάει από 5 χρονών, τα μικρότερα παιδάκια που έχουμε και φτάνει μέχρι την αθλητική ομάδα που συμμετέχει στο τοπικό πρωτάθλημα Λίμνο Μυκηλίνης. Ακόμα έχουμε ένα αγωνιστικό τμήμα, το τμήμα το παιδικό, που τις επόμενες μέρες θα συμμετέχει και στο πρωτάθλημα. Στόχος μας δεν είναι το να βγάλουμε πρωταθλητές. Στόχος μας είναι το να δώσουμε αρχές και αξίες στα παιδιά και αν κάποιο παιδί έχει τις δυνατότητες αγωνιστικές, να του παρέχουμε ό,τι μπορούμε σαν σύλλογος και σαν προπονητές, ώστε να μπορέσει να εκπληρώσει τις φιλοδοξίες. Πιστεύεις, Μανώλη, ότι έχει μέλλον ο αθλητισμός στην περιφέρεια και μάλιστα σε ένα κριτικό νησί? Εντάξει, υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες όπως είναι οι μεταφορές κάποιων αποστολών για να πάμε να συμμετέχουμε στο πρωτάθλημα. Σημαίνει ότι το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αλλά με αγάπη και μεράκι για αυτό που κάνουμε υπάρχουν λύσεις για όλα. Το πιο σημαντικό για μένα είναι η αγάπη των παιδιών για τον αθλητισμό και εκεί θα πρέπει να δώσουμε τη μεγαλύτερη μας σημασία, τη μεγαλύτερη μας προσοχή. Ακριβώς. Και σε αυτά τα παιδιά να παρέχουμε πολύ καλές συνθήκες προπόνησης. Εμείς είμαστε τυχεροί, γιατί έχουμε τη δυνατότητα να προπονούμαστε σε ένα γήπεδο κατοδιαγραφής Α1, όπως είναι το γήπεδο Ρουφιλίνο, που έγινε την παρακαταθήκη του κύριου Κούμπουρα, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε τις ακαδημίες μας σε πολύ ψηλό επίπεδο και να προσφέρουμε στα παιδιά μας το καλύτερο δυνατό. Έτσι, ακριβώς αυτό και πρέπει να το προσπαθήσουμε πολύ διότι όπως λέμε νους υγιής εν σώμα τη γη. Όλα τα παιδιά να επιστρέψουν στον αθλητισμό διότι ανοίγονται πολλές πόρτες μετά και στις διάφορες σχολές που το κάθε παιδί θα πάει για να φοιτήσει και γυμναστικές ακαδημίες και όλα αυτά. Πάντα βοηθούν όλοι. Θα σημειώσω ότι μετά από αυτή την περιπέτεια με το COVID και όλη αυτή την περιόδο που έχουν περάσει όλοι μας, βρισκόμενοι σχεδόν ένα χρόνο κλεισμένοι στο σπίτι μας, που ήταν απολύτως φυσιολογικό για να μπορέσουμε να είμαστε υγιείς, θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους γονείς, από τους προπονητές, ώστε να ξαναφέρουμε τα παιδιά στον αθλητισμό, να ασχοληθούν με τον αθλητισμό και να τους γίνει ξανά συνήθεια. Θέλει μεγάλη προσπάθεια, τα παιδιά έχουν περάσει πάρα πολύ δύσκολα και νομίζω ότι πρέπει να τα στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Ναι, πρέπει μετά από όλες αυτές τις συνθήκες που περάσαμε, είναι σημαντικό και λογικό αυτό που λες. Οραματίζεσαι μία ομάδα της Λίμνου με ντόπια παιδιά στην εθνική κατηγορία? Ο στόχος μας είναι να κάνουμε ένα βήμα κάθε φορά. Έχουμε τη χαρά και έχω τη χαρά να έχουμε μια φουρνιά στο παιδικό τμήμα με πολύ καλή τιμή μεταξύ τους και πολύ όρεξη για δουλειά. Νομίζω ότι αυτά τα παιδιά έχουν την προοπτική μέσω της προπόνησης, γιατί πιστεύω πάρα πολύ στην διαδικασία της προπόνησης και της συστηματικής δουλειάς. Θεωρώ ότι είναι μεγαλύτερο ποσό από το να είσαι ταλέντο. Το να είσαι εργατικός είναι μεγαλύτερο ποσό από το να είσαι ταλέντο. Και θεωρώ ότι μπορούμε να καταφέρουμε αυτό. Βέβαια είναι λίγο μακρινό, αλλά δεν μπορώ να κρίσω την αισιοδοξία μου προς αυτό το δίδαμα. Μανώλη, μετά από όλα αυτά που έκανες, εθνική ομάδα, διάφορες άλλες ομάδες σε πρώτη κατηγορία, πώς σε αντιμετώπισε η Λίμνο? Μίλησε μας λίγο για το νησί. Εγώ για το νησί έχω να πω μόνο καλά λόγια. Πλέον αισθάνομαι αρκετά λυπητός μετά από 3 χρόνια στο νησί. Έχω γνωρίσει πάρα πολύ καλούς ανθρώπους, πολύ φιλόφιλους ανθρώπους που έχουν αγκαλιάσει την προσπάθεια που κάνουν, αλλά και εμένα προσωπικά. Θα ήθελα να προσκαλέσω όλους τους Έλληνες και όσους μας ακούνε να προσπαθήσουν να βρεθούν στο νησί της Λίμνου και να δουν ένα πάρα πολύ όμορφο.
είναι κοντζή. Που έχει μια τρομερά φυσική ομορφιά, αλλά και αποτελείται από εξαιρετικούς ανθρώπους. Νομίζω ότι θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να καταφέρουν να φτιαχτούν το νησί της Λίμνου. Μανώλη, νομίζω ότι κάνεις μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Η προσπάθειά σου αυτή είναι αξιέπαινη. Και σου λέμε πολλά μπράβο για αυτό που κάνεις, διότι μαζεύεις όλα τα παιδιά της περιοχής να κάνεις αυτό που πρέπει εσύ να δεις και να αποδώσεις στο μέλλον. Και όλοι ονειρευόμαστε κάτι καλύτερο. Να πάνε τα παιδιά αυτά ψηλά σε εθνικές ομάδες, σε ομάδες Α κατηγορία και όλα αυτά. Πες μας λοιπόν τις δικές σου φιλοδοξίες τώρα πάνω στο κομμάτι αυτό. Κοιτάξτε, εγώ είμαι επαγγελματίας προπονητής. Υπάρχουν τρόποι που μπορεί να βοηθήσει σε μια ομάδα και να είσαι πρώτος προπονητής στις ψηλές κατηγορίες. Υπάρχει και ο πιο δύσκολος τρόπος που να αναλυτηθείς μέσα από την περιφέρεια των εθνικών κατηγοριών, των οικοδομών. Κάθε τι και τα δύο έχουν δημοσιά. Εγώ αυτή τη στιγμή έχουμε φτιάξει ένα πλάνο στους ανθρώπους που διοικούν την ομάδα και βαδίζουμε πάνω σε αυτό. Έχω αποσιωθεί σε αυτό και δεν κοιτάω κάτι διαφορετικό. Οπότε τον εαυτό μου τον βλέπω τελείω τουλάχιστον για ακόμα ένα με δύο χρόνια. Νομίζω, Μανώλη, μας έχεις καλύψει με τις απαντήσεις σου. Δεν ξέρω αν θέλει να συμπληρώσει κάτι ο Βασίλης ο Γκρέτσης. Εγώ θέλω να πω ότι γίνω δεν είναι μόνο το ρυθμό, γιατί οι συνδέσεις που κάνω όλα αυτά τα καιρά μιλάγαμε για το ρυθμό για COVID, έχει και άλλες δραστηριότητες. Σας δείξαμε μια πλευρά την αθλητική με σπουδαίους ανθρώπους που είναι πάνω στο αντικείμενο. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία. Από την πλευρά τη δικιά μας, Μανώλη, θα σου πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο, διότι κάνεις ένα πολύ σπουδαίο έργο σε ένα κριτικό νησί και συγχαρητήρια για αυτό που κάνεις. Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα, που σου μίλησα σήμερα. Θα ξαναμιλήσουμε σύντομα για να μου πεις τα καλύτερα και τι άλλο υπάρχει πάνω στο κομμάτι αυτό που κάνεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ για την φιλοξενία. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Γεια σας. Αγαπητοί μου φίλοι, μάθαμε τι κάνει ο Μανώλης Παπαμακάριος στη Λίμνο για τους καινούριους τους στόχους, τα όνειρα και τις φιλοδοξίες πάνω στην προπονητική του. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία. Από μένα και τους συνεργάτες μου, γεια σας.